ας μην λέμε πολλές κουβέντες, ας ξεκινήσουμε όμως ξεκινά στα παραμύθια. Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη κλειμένη, δώσ' τη σκρότσου να γυρίσει, παραμύθι να κοιμήσει. Πάρα πες το. Μια φορά και έναν καιρό, τα πολύ παλιά χρόνια, σε αυτό το μικρό και όμορφο νησί που ζούμε και σήμερα, ζούσε ένας βασιλιάς πολύ σπουδαίος, που το όνομά του ήταν ο Δίας και η μητέρα του, μια πολύ όμορφη νύμφη, η Έλισσα. Ο Ιακώβος είχε παντρευτεί δύο γυναίκες, την Ενδρίδα και την Ηλίδα. Με την Ενδρίδα είχε κάνει δύο γιους και με την Ηλίδα που ήταν φόρια, είχε κάνει ένα γιο, το Φόρτο. Να τα μιλήσουμε για τις γυναίκες και τους γιους του κάποια άλλη φορά. Σήμερα θα μιλήσουμε μόνο για τον Ιακώ. Ο Ιακώβος ήταν ο πιο σοφός, ο πιο δίκαιος, ο πιο καλόκαρδος βασιλιάς όλης της Ελλάδας, ίσως και του κόσμου. Ακόμα τη ΔΕΗ, όταν είχαν κάποιο πρόβλημα, ζητούσαν τη γνώμη του. Αγαπούσε πάρα πολύ το νησί και τους εγγυνήτες. Σκεφτείτε, είχε σπίτι γύρω από την έδρα, κάτω από την επιφάνεια του νερού, δράσα για να μην μπορούν εύκολα να περάσουν τα ηχνικά πλοία. Οι εγγυνήτες, με έναν τόσο καλό καλό βασιλιά, ήταν πολύ χαρούμενοι. Με τραγούδια πήγαιναν στη δουλειά, με τραγούδια γυρνούσαν. Όλοι έγιναν αντικούς από τραγούδια και γέλια. Μάλιστα στους εγγυνήτες άρεσαν πολύ τα αστεία τα Yeah.
αυτούς τα οριστά διαγωνά. Έτσι δεν παίρνει γίνητος η πατρεμένη εξηγασία. Αλλά αυτής η χαμένη εξηγασία δεν εγκαταστάθηκε μόνο στην Έλληνα. Παρκήθη σε όλη την Ελλάδα. Όλη η Ελλάδα υπέφερε. Γι' αυτό κάποιοι αρχιλέοι πήγαν στο μαντίο των Δελφών και ρώτησαν την Τυφία που τα ήξερε όλα, τα γυναίκα που ήξερε και τα περασμένα και τα μιλούμενα. Τη ρώτησαν λοιπόν, τι συμβαίνει, γιατί ο Δίας έστειλε την ξηρασία στην Ελλάδα και πώς τέλος πάντων θα σωθούν από το καταστροφικό της έργο. Η Πυθία τους είπε ότι ο Δίας και όλοι οι θεοί ήταν πάρα πολύ οργισμένοι γιατί ένας βασιλιάς, ο Πέντοβας, σκότωσε έναν άλλο βασιλιά. Με τον δίκιο του δηλαδή θύμωσε. Φανταστείτε να σκοτώνει ο ένας τον άλλον και κυρίως όταν είναι και βασιλιάς. Εάν λοιπόν οι Αθηναίοι και οι Ιγνίτες ήθελαν να σωθούν από την ξηρασία, θα έπρεπε να βρουν ποιος είναι ο πιο σοφός, ο πιο δίκαιος και ο πιο καλόκαρδος βασιλιάς του κόσμου και να του ζητήσουν να θυσιάζουν στο Δία. Οι Αθηναίοι αμέσως κατάλαβαν και πιο πρόκειται για τον Ιακώ, βέβαια. Πήραν τα καράκια τους και επισκέφθηκαν αμέσως τον Ιακώ. Τον παρακάλεσαν να θυσιάσει. Ο Ιακώς πήγε στο Μούρος, θυσίασε και μαζί με όλους τους Ιγνίτες έκανε δέξεις στους θεούς για να φύγει η ξηρασία. Μετά από λίγες ώρες παιδιά, ο ουρανός γέμισε μαύρα σύννεφα. Μια μεγάλη νεροποζή ξέσπασε. Έβρεχε με μεγάλη δύναμη. Η γη ξερή διάθεσε να δίνει λέμαρκα το νερό. Τα πηγάδια και τα ποτάμια άρχισαν να γεμίζουν. Τα πηγάδια άρχισαν να γεμίζουν χαρούμενα πάλι. Ιδέα γίνεται, να μην σας πω, τρέξαν όλοι κάτω από την βροχή και άρχισαν να χορεύουν. Και οι Αιγινίδες και οι απεσταλμένοι από την Αθήνα. Ο Ιακώς πριν πάει στο γλέμι, πήρε ένα μεγάλο ξύλο, πήγε στην είσοδο του νησιού και ίσα ίσα που πρόλαβε να φύγει η ξηρασία με τα παιδιά του. Αλλιώς θα την έκανε μάζι στο ξύλο και της φώναξε τώρα. Και κακομήρα που μην τολμήσει να ξανάρθεις. Και στη συνέχεια πήγε στο γλέμι και χορέψανε και γελάσανε μέχρι την άλλη μέρα το πρωί. Ένα καράβι άναψε. Εντάξει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.